Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ουγμενίτσα και τα γραφεία της εφημερίδας Θεσπρωτών Διαβούλευση και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές του RTV. Τελευταία μέρα αύριο, ε. Πώς? Τελευταία μέρα, λέω, αύριο, του Ιουλίου. Έτσι που το λες, σαν λες τελευταία μέρα της, του κόσμου. Όχι, αλλά τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αλλού ήθελα να το πω, για πες. Για πες. Να σοκαρες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις που μπορούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως λέγουμε στα δημοτικά συμβούλια, αυτά τα... Έτσι. Ειδικά τα πολύ σημαντικά, όπως αυτό που έγινε τελευταία στο Δήμο Ουγμενίτσας. Μιλάμε πάρα πολύ, έτσι, τι να σου πω, σημαντικό συμβούλιο. Να πω, ετεροχρονισμένα, με καθυστέρηση μιας ημέρας, άλλωστε η γιορτή πόσο κρατάει, 40 μέρες δεν κρατάει? Βεβαίως. Και για τους λαϊκούς και για τους κληρικούς. Και για τους ιεράρχες. Βεβαίως. Να πω τα έτη πολλά στον Μητροπολίτη σας, ο οποίος είναι και δικός μου, με την έννοια ότι έχω συνδεθεί μαζί του, έτσι, και τον θεωρώ, τον εκτιμώ ιδιαίτερα, τον Άγιο Άρτης, τον κύριο Καλίνικο, ο οποίος χθες γιόρταζε τα ονομαστήριά του. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν προχωρήσεις. Επειδή πολλοί δεν το άκουσαν και θέλω αυτό να το πω, το είπε ο Σεβασμιότατος προχθές στον Πανηγυρικό Εσπερινό, ότι από του χρόνου, από το 2021, θα άγει τα ονομαστήριά του στις 8 Αυγούστου και δεν θα ξαναγιορτάσει 29 Ιουλίου. Αυτό λοιπόν, επειδή πολλοί δεν το άκουσαν, προφανώς ούτε και συμφαντάζομαι μέσα στα άλλα θέματα. Όχι. Γι' αυτό το είπα, για να σε προλάβω. Πες ναι, τώρα. Άλλως, για φέτος γιόρταζε χθες. Βεβαίως, βεβαίως. Κάνω. Άρα τα χρόνια μου πολλά, το εις πολλά έτη δέσποτα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι έγκυρες, δεν βεβαίως, είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Να πω επίσης ότι αποτιμώ ως θετικό το γεγονός. Ήταν άλλοι αρχιερείς, όχι, έτσι? Βεβαίως. Ήταν? Βέβαια. Ποιοι ήταν? Ήταν ο πατρόν, ήταν από την Φθιώτιδα, ήταν Σταγόν και Μετεώρων. Ποιοι άλλοι μου διαφεύγουν? Ήταν αρκετοί, ναι. Μάλιστα. Να πω λοιπόν ότι ο Άγιος Άρτης, ο Μητροπολίτης σας, ο επίσκοπός σας, είναι ένας αγαπητός ιεράρχης στο σύνολο της ιεραρχίας, που χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης και της αποδοχής σχεδόν του συνόλου των ιεραρχών. Και νομίζω ότι η Άρτα είναι τυχερή που τον έχει επιμενάρχη, που διαδέχτηκε τον... Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού, έτσι, τον Ιγνάτιο, τον δικό σας τον Αρτινό. Βεβαίως. Που είχε τη λεβεντιά, θα το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω, και την παρησία, γιατί θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία και λεβεντιά και παρησία, ένας επίσκοπος, ένας δεσπότης να παρετείται εκουσίως στα 70 του χρόνια. Πρόσεχε, δεν ήταν 80 ούτε 85, έτσι? Όχι. Όταν είναι απολύτως υγιής σωματικά και ψυχικά και πνευματικά και διανοητικά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του, και πράγματι αυτό και μόνο τον καταξιώνει ως έναν μεγάλο επίσκοπο, τον οποίο διαδέχτηκε ένας πολύ αξιόλογος ιεράρχης όπως ο κύριος Καλίνικος. Τώρα βέβαια το έχω πει και άλλη φορά, άλλη ήταν η επιθυμία του Μητροπολίτη Άρτης. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, και οι Αρτινοί μας παρακολουθούν. Κατά τα λοιπά, εις πολλά έτη Άγιοι Άρτης, να επιμένετε την επισκοπή σας θεοφιλώς. Έτσι. Έτσι. Και πάμε εμείς στην πεζή πραγματικότητα, που κάθε άλλο παρά πεζό είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, γιατί αφορά τους συνταξιούχους, Βαγγέλη, τα αναδρομικά των συντάξεων και την συνδικαλιστική απραξία. Λοιπόν, μία επισήμανση. Πρώτον, μπράβο καταρχάς στην κυβέρνηση που αποφάσισε, χωρίς να απαιτείται από κάθε συνταξιούχο να προσφεύγει κατά μόνας και να διεκδικεί δικαίωση για να λάβει τα αναδρομικά που δικαιούται στο Συμβούλιο Επικρατείας, να τα διαθέσει οριζοντίως σε όλους, εφόσον δικαιώθηκαν κάποιοι από τους προσφεύγοντες, απαλλάσσοντας και από την ταλαιπωρία και από απώλεια χρόνου και από οικονομική αιμορραγία πολλούς από τους συνταξιούχους αυτούς. Αυτό είναι τα θετικά της. Καλά ως εδώ? Βεβαίως. Καλά ως εδώ.
Πάμε τώρα στο άλλο, το οποίο μου κάνει εντύπωση. Περίμενα μέχρι και σήμερα να δω μια αντίδραση, να ακούσω κάτι, μια φωνή από βουλευτές, από συνδικαλιστές. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Ποιους αφορά, ποιους συνταξιούχους αφορούν τα αναδρομικά αυτά? Αυτούς που έχουν, ξέρεις, αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. Πάνω από 1.000 ευρώ και, και μάλιστα κάποια κατηγορία είναι μαζί με την επικουρική, πάνω από 1.300 ευρώ. Πρόσεξε. Μία σύνταξη 1.000 ευρώ σήμερα ή 1.300 μαζί με την επικουρική, αν μάλιστα είναι ένα ζευγάρι συνταξιούχων, είναι 2.500 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι. Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό, ναι ή όχι? Είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ είναι καλά. Εντάξει. Είναι καλά. Είναι για τα καλά. Σημερινά δεδομένα, ναι, πάντα. Εντάξει, δεν τους κάνουμε, ναι, χάρη. Οι άνθρωποι τα δουλέψανε. Ακριβώς. Άρα δεν τους κάνουμε. Πρόσεξε. Έλα όμως που υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων. Η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία. Όχι, όχι κυρίως προερχόμενη από το δημόσιο τομέα. Όχι. Αλλά από τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, πρώην ΟΑΕ. Θυμάσαι έτσι. Βεβαίως. Ταμείο, ΤΑΕ, ταμείο εμπόρων. Ταμείο εμπόρων, ΤΕΒΕ και τα λοιπά, όλοι το αυτοί. Το ΤΑΕ, το ΤΣΑ, αυτά που υπήρχαν παλιά, ναι. Οι οποίοι, ξέρεις, οι συντάξεις παίρνουν, αγαπητοί Βίκη. 350 έως 400 ευρώ. 350, 380, 400 ευρώ. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, μπορεί ένας συνταξιούχος, μάλιστα ηλικιωμένος, που να θέλει φάρμακα υποχρεωτικά, που να πρέπει να ζήσει με 350-400 ευρώ. Ναι. Αν θεωρεί, υποτεθεί ότι έχει σπίτι δικότητα, αν έχει ενίκιο, αυτός είναι τελειωμένος, δεν έχει, πάει, πέθανε. Τι να φάει? Πρέπει να του πάνε οι γείτονες φαΐ. Μπορεί να ζήσει με 400 ευρώ το μήνα? Όχι. Όχι. Για αυτή την κατηγορία, άκουσες καμία φωνή διαμαρτυρίας από κανέναν? Όχι, βέβαια. Γιατί σκοτώνουν τα άλογα, θα γεράσουν? Γιατί δεν έχουν δυναμική φωνή αντίδρασης? Γιατί είναι πλέον σε τέτοια ηλικία και τόσο καταπονημένοι βιολογικά, που δεν έχουν αντοχές να πάνε να κάνουν κινητοποίηση στο Μαξίμου και να φάνε ξύλο και χημικά, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ και με τη σημερινή κυβέρνηση αυτοί οι άνθρωποι, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας? Λοιπόν, το θεωρώ αδιανόητο. Για αυτόν τον αναδρομικά, για αυτούς κουβέντα. Μα θα μου πει κάποιος, δεν τα δικαιούνται. Ωραία, συμφωνώ, δεν τα δικαιούνται. Πώς θα τα δώσει η κυβέρνηση? Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαστε παράλογοι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Τι μπορεί να κάνει? Εκεί που δίνει 2,5 δις, πόσα είναι για τα αναδρομικά, ναι ή όχι? Ναι. Να διαθέσει και ένα δις ακόμη για να δώσει κάποιες αυξήσεις αξιοπρεπείς σε αυτούς τους ανθρώπους, για να γίνει σύνταξη από τα 350 να γίνει 500, να γίνει 600, για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση? Λεφτά υπάρχουν όταν χρειάζεται για ημέτερους, για κολλητούς, για να ευνοούμε συμφέροντα επιχειρηματικά και άλλα τιμά. Άντε μη ανοίξω το στόμα μου τώρα και δεν είναι περίοδος του ακάθιστου ύμνου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, Βαγγέλη μου, στην σημερινή επίσκεψη του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος στο Δήμο Ζήτσας είχε μία συνάντηση. Το Λίφνο. Στο Λίφινο. Έχεις πάει στο Λίφινο? Όχι, όχι. Χάνεις. Είναι δίπλα στον ποταμό Καλαμά. Είναι παραθύ ποταμού. Πώς λένε, παραθύ ναυλός, παραθύ ποταμού. Ναι, είναι αυτά που έχω διαβάσει, που ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ. Να πω εδώ καταρχήν, να μου επιτρέψει λίγο, δεν ξέρω αν μας ακούει. Είναι το χωριό του φίλου για πολλά χρόνια και συνάδελφου στα Γιάννενα, του δημοσιογράφου του Σπύρου του Θεμελή. Ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη λατρεία για την ιδιαίτερη πατρίδα του, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι. Και καλά έκανες. Ναι. Εμείς όμως θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο πρόγραμμα Τρίτσης. Ξέρεις, το Φιλόδημο. Ναι. Εμείς το ξέραμε Φιλόδημος. Αλλά τώρα άλλαξε το πρόγραμμα. Σταμάτα. Ναι. Τι κάνεις τώρα? Ναι, ναι, για πες. Ήρθε νέα κυβέρνηση. Ναι. Είσαι καλά? Έτσι. Είναι δυνατόν να αφήσει ένα πρόγραμμα που έτρεχε η προηγούμενη κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση με το ίδιο όνομα? Αυτά δεν θα είχαμε βαφτίσια? Αλλάζουμε ονόματα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την κάπα του αλλιώς. Το πρόγραμμα Φιλόδημος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν, οφείλουμε να παραδεχτούμε, πολύ πλούσιο, πολύ, πολύ γαλαντόμο. Σημαντικό εργαλείο για τους δήμους. Ορίστε. Σημαντικό εργαλείο για τους δήμους.
Ήταν έτσι. Βεβαίως. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν το μετονόμασε σε πρόγραμμα Αντώνη Στήριξη. Προφανώς δεν θέλει να τη συνδέει τίποτα με την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε καν το όνομα, το συμβολικό όνομα ενός εργαλείου χρηματοδοτικού για έργα στην αυτοδιοίκηση. Πάμε τώρα στο Λίθινο. Τι έγινε στο Λίθινο? Ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος μάλιστα είπε ότι επέλεξε το Δήμο Ζήτσας, εκεί ανήκει το Λίθινο, ναι, το Λίθινο, και ιδιαίτερα το Λίθινο στα πλαίσια της αποκέντρωσης, γιατί λέει ότι του Πρωθυπουργού η φιλοσοφία είναι αποκέντρωση σε όλα και οι υπουργοί να πάνε να φύγουν από το κλεινό άστρο των Αθηνών και να φύγουν προς την περιφέρεια. Καλό είναι αυτό, καλό μου ακούγεται. Εκεί λοιπόν παρουσία αυτοδιοικητικών, παρόντος του Περιφερειάρχη του κ. Καχρημάνη, αντιπεριφερειαρχών και δημάρχων όλη τη Ηπείρου, ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ομολογουμένος, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, για τους δήμους της Ηπείρου. Αφορά συνολικά 32 έργα τα οποία εθελοποιηθούν σε όλους τους δήμους της Ηπείρου, συνολικού ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, είναι πράγματι μια σημαντική παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα αλλά. Αυτά τα 32 έργα μπορούν να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα τρέξουν οι δήμαρχοι των δήμων αυτών τις μελέτες για τα αντίστοιχα έργα, θα τις οριμάσουν έγκαιρα και εμπρόθεσμα και αυτές θα υποβληθούν επίσης εμπρόθεσμα για να μπορέσουν να ενταχθούν και να δημοπρατηθούν τα έργα. Διότι μην εκπλαγείς καθόλου, αγαπητή Βίκη, εάν για παράδειγμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, από κάποιους μήνες, κάνοντας ρεπορτάζ και ψάχνοντας, δούμε κάποιους δήμους και έρθω εδώ, είμαστε ξανά σε επικοινωνία και σου πω ότι ξέρεις κάτι, από τα 32 έργα που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός ο Θεοδωρικάκος των Εσωτερικών στο Λίθινο, τον Ιούλιο του 2020, του χρόνου ξέρω εγώ το Μάιο ή το Μάρτιο, ξέρεις πόσα τελικά εντάχθηκαν? Μόνο 15. Τα υπόλοιπα τα έφαγε η μαρμάγκα. Γιατί οι δήμαρχοι των δήμων αυτών αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικοί και ανίκανοι. Λοιπόν, αυτά. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.